εάν υπήρξε ζήτημα εξόντωσης, εάν ο Σαμαράς έχει δίκιο ή φέραμε το Σαμαρά εμείς ή η δικαιοσύνη σε τον άνθρωπο χωρίς να έχει καμιά σχέση. Λοιπόν, χθες αποκαλύφθηκε με έγγραφο του FBI, αγαπητοί κύριοι και κυρίες. Το παρουσίασε ο Γιάννης Τσίπρας. Με FBI. Είναι συγκεκριμένο έγγραφο του FBI, 23 Ιανουαρίου 2018, το οποίο λέει επιλέξει και να σημειωθεί ότι μπορεί να πει κανείς οτιδήποτε για τις ΗΠΑ. Στα ζητήματα αυτά. Ναι, κυνηγάνε. Τώρα θα μιλήσω εγώ. Εντάξει, κυνηγάνε την Ευρώπη. Εντάξει, Σοφία, τώρα θα μιλήσω εγώ. Καταγγέλθηκε χθες ο κ. Τσίπρας γι' αυτό. Μόλις πάει να μιλήσει, δεν υπάρχει έγγραφο του FBI. Υπάρχει η κατάθεση ενός κουκουλοφόρου. Αυτό λέει. Είναι η κατάθεση ενός κουκουλοφόρου. Ότι είπε για το FBI. Δεν είναι το ίδιο το FBI. Να μιλήσω εγώ μπορώ. Είναι η κατάθεση ενός κουκουλοφόρου. Να το πει, κύριε Γκέγκερο, παρακαλώ. Άμα λέτε ψέματα. Θα το πούμε στη σειρά. Δεν πρόλαβε να το πει καν. Μα λέω, λοιπόν, διαψεύστηκε μέσα στη Βουλή. Διαψεύστηκε, αλήθεια. Δεν μπορεί ο κύριος Μπαλάβας να κάνει τον κουφό μόνο στην αλήθεια και να ακούει μόνο τα ψέματα του κύριου λοιπόν, Τσίπρα. Εγώ λέω λοιπόν, στις 23 Ιανουαρίου του 2018 υπάρχει έγγραφο του FBI το οποίο λέει επιλέξει. Δεν είναι ο τέτοιος, ο δείξε και λοιπόν. Επιλέξει. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης Ελλάδος μπορεί να χρησιμοποιήσει. Προσέξτε τι λέει. Τις πληροφορίες αυτού του εγγράφου για την εφαρμογή του νόμου και αποδεικτικούς λόγους που αφορούν μόνο τα ακόλουθα φυσικά πρόσωπα και αναφέρονται Λοβέρδος, Αλμάς, Γεωργιάδης κλπ. Ναι, αλλά διαψεύστηκε. Και ρωτάω, μα δεν είναι να διαψευθεί. Αυτό είναι έγγραφο. 23. Υπάρχει ημερομηνία. Ο ίδιος κουκουλοφόρος. Ένα λεπτό. Θα κληθούν οι κουκουλοφόρες. Δεν είναι ζήτημα κουκουλοφόρων. Το έγγραφο. Το έδωσε το έγγραφο. Δεν υπάρχει αυτό το έγγραφο. Το καταθέσεω. Η Σαμπρίνα το έγραφε. Και να πω και κάτι άλλο. Πέρα από αυτό το έγγραφο. Δεν είναι γνωστό ότι η υπόθεση έφτασε στην Ελλάδα μετά από καταγγελία του FBI. Προς Θεού. Όχι. Δεν είναι γνωστό. Και τρίτο. Όχι, δεν και έφτασε τρίτο. Έτσι. Και τρίτο. Έφτασε και μετά από δημοσιεύματα του δικού σας τύπου. Και τρίτο. Και, κατευθυνόμενα. Υπάρχει ένα θέμα εδώ πέρα. Όταν ο Μπαλάφας πάει να μιλήσει, όταν μιλάει ο κύριος της κυρίας, τους αφήνω να μιλήσουν και τους αρέσει το άκρο μου. Όταν μιλάω εγώ πετάγονται και οι δύο. Δεν είναι άκοψο. Αδιαστητικό και άκοψο. Σταματήστε μας. Και ρωτάω. Τι είπε πριν κάποιους μήνες ο κύριος Μητσοτάκης. Όχι, χθες θα μας πείτε τι αποκαλύφθηκε στη Βουλή, κύριε Μπαλάφα. Διότι εμείς δεν είδαμε τίποτα να αποκαλύπτεται χθες στη Βουλή. Είδαμε ένα πόλεμο δικαστικών. Αυτά θα γίνουν στο δικαστικό μέρος. Ποιο δικαστικό, όχι, λοιπόν, λέω ότι για το σκάνδαλο του Νοβάρτης που κλάπηκαν τα λεφτά του δημοσίου, που κλάπηκαν τα λεφτά του ελληνικού λαού. Με υπερτιμολογίζει φαρμάκων. Δεν εξετάζει αυτό, κύριε Μπαλάφα. Μα είναι αλλημένετε αυτά. Δεν μπορεί να τα αυτά. Λοιπόν, και βγήκε ο κύριος Μητσοτάκης. Τέσσερις, ένας. Αν το βρίσκατε. Σταματήστε λοιπόν. Αυτό είναι άκομψο που κάνετε. Άκομψο, αντιαισθητικό. Δεν μας λέτε για τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Θα σας πω από όσο να μιλήσει εμένα, νομίζω εγώ. Ό,τι νομίζω. Την αλήθεια θα πούμε. Εσύ τώρα με ποιον είσαι. Τα φρούφρου και αρώματα. Λοιπόν, ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης πριν από μερικούς μήνες αναγνώρισε, επιλέξει ότι βεβαίως η υπόθεση Νοβάρτης είναι σκάνδαλο. Μες. Επιλέξει. Μα δεν λέει κανείς το αντίθετο, και ουδής εκ των εγκαλουμένων, εκ των προτέρων αθώων. Πάμε στα χθεσινά. Πού ήταν ο κύριος Σαμαράς? Πού ήταν ο κύριος Σαμαράς εχθές που το κάνετε γαργάρα και δεν. Ο κύριος Σαμαράς, ο βασικός κατήγορος, με βάση τη μήνυση του οποίου κινείται η υπόθεση αυτή. Όχι, δεν είναι με βάση τη μήνυση. Μην το λέτε όπως θέλετε. Εδώ γίνεται πόλεμο στο χώρο της δικαιοσύνης. Η υπόθεση στη δικαιοσύνη. Δεν έχετε δει τι είπε η κυρία Ράγκου. Με βάση τη μήνυση του Σαμαρά. Λοιπόν, πού ήταν ο Σαμαράς, ο οποίος θα μας πήγαινε μέχρι τέλους. Και λοιπά, πού ήταν ο Σαμαράς. Και δεύτερο, δεν πείσανε ούτε τους δικούς. Ούτε τους δικούς τους δεν πείσαν για την προανακριτική. Φέρανε. Είναι νούμερα, καθαρά. Δεν πιστεύω ότι ήταν από το Κινάλ, από το κίνημα αλλαγή. Δεν το ξέρω. Εγώ λέω δεν ήταν από το Κινάλ. Αν μας πει ο κ. Σπίγκερ. Δεν το ξέρουμε αυτό. Από τη Νέα Δημοκρατία είχαμε 4-5 διαρροές ως προς την πρόταση του κόμματός. Από το κίνημα αλλαγή ήταν οι διαρροές. Εδώ είναι τα πράγματα, είναι πολύ καθαρά. Ότι έχουμε από μια μεριά ένα σκάνδαλο που κλέψαν τα λεφτά του ελληνικού λαού με υπογραφές υπουργών και υπερτιμολογήσεις. Και από την άλλη μεριά έχουμε κατά τη γνώμη μας μια δίθεση και βορεία. Γιατί είχε κάποιος υπουργός το θάρρος ή το θράσος, σε εισαγωγικά το θράσος, να πάει κάποιο και δεν έκανε αυτό που κάνανε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Το κρύβανε στο σιτάρι και περιμένανε να έρθει. Μην κάνετε και σας τέτοιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας προσωπικά εγκαλείται, γιατί ενώ είχε την πλειοψηφία και σύστησε Εξεταστική Επιτροπή για το Φάρμακο, συγκάλυψε το σκάνδαλο. Η Επιτροπή επί ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε τίποτα. Mm-hmm.
Γιατί αποκαλύφθηκε ότι 100 στην πρώτη λίστα των 100 γιατρών, μεγαλογιατρών που είναι ενεχόμενοι, το 80% είναι μεγαλοστελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Και το πρώτο, το νούμερο στις 100 είναι μεγαλοστέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Προχώρησε λοιπόν στη συγκάλυψη όχι μόνο του παλιού σκανδάλου που αφορά όλες τις εταιρείες που με τη χαλαρότητα που είχε η χώρα και τον εκτροχιασμό χρέωσε 15 δισεκατομμύρια περίπου τον ελληνικό λαό, όχι μόνο αυτό, αλλά και το ελεγχόμενο για την Νοβάρτης. Τι έγινε λοιπόν στη συνέχεια, επειδή γίνεται μια έρευνα στην Αμερική για την παραβίαση του Αμερικάνικου νόμου και πολλοί στην Ελλάδα, αξιοποιώντας τον Αμερικάνικο νόμο με την καθοδήγηση συγκεκριμένων δικηγόρων, πήγαν να καταθέσουν, γιατί αν συμβάλλεις στην αποκάλυψη έχεις και οικονομικά ωφέλη. Τα είδαν αυτά ως ευκαιρία οι κύριοι της κυβέρνησης και το σκάνδαλο που έχει να κάνει με τις αθέμητες πρακτικές των εταιριών και συγκεκριμένα της Νοβάρτης τώρα, πήγαν να το κάνουν πολιτικό. Μάλιστα. Πέρυσι τέτοιο καιρό, όχι πέρυσι, πριν από 10 μήνες περίπου, είχαν στήσει στη Βουλή 10 πρόσωπα και τα κατηγορούσαν. Mm-hmm. Αυτό το οποίο είδα χθες τον κύριο Παπαγγελόπουλο να λέει ότι άδικα έχω έρθει εδώ, ο ίδιος ο κύριος Παπαγγελόπουλος όλη αυτή την ιστορία με τους 10 πέρυσι την έβλεπε και γελούσε. Και φέτος ήταν με την κατάσταση που τον είδαμε, στην κατάσταση που τον είδαμε και στην με την απολογία που τον είδαμε. Υπάρχει περίπτωση να είχατε διαρροές εσείς λοιπόν, στο κόμμα σας, κύριε Κεγκέρογλου. Κοιτάξτε, ο κύριος Μπαλάφας τώρα μπορεί να δημιουργήσει θέμα, να λέει είναι από Νέα Δημοκρατία, από εδώ, από εκεί. Είναι, από εσάς, δεν μπορεί, μπορεί να είναι κάποιον από τους δύο. Από πού να μπορεί να είναι. Σας παρακαλώ τώρα. Δηλαδή, αν λείπανε κάποιοι, δεν ξέρω πώς ψηφίσανε. Αν λείπανε κάποιοι, συμβάζεται και στα... Τους έχουμε βγάλει αυτούς που λείπουν, κύριε Κεγκέρογλου. Πέντε είναι αυτοί που φαίνεται ότι διαφοροποιήθηκαν. Είναι μυστική ψηφοφορία. Αν ο κύριος Μπαλάφας ξέρει, είναι το FBI. Μπορεί να ρωτήσει μέσα στο FBI, γιατί μου φαίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το FBI έχει. Λοιπόν, χθες ο κύριος Λοβέρδος λοιπόν είπε ότι αυτά τα οποία κατέθεσε ο κύριος Τσίπρας ως δίθεν πόρισμα του FBI, ως δίθεν πόρισμα του FBI, είναι στην γκρίζα προπαγάνδα άπαιχτοι οι άνθρωποι. Απλώς ήταν ένα διαβιβαστικό που είχε τις καταθέσεις των κουκουλοφορών. Εδώ λοιπόν στην Επιτροπή εμείς τους κουκουλοφόρους θα τους φωνάξουμε. Η κουκούλα θα βγει, θα μας πούν οι άνθρωποι και σε αντιπαράσταση όλα αυτά τα οποία είπαν εκεί, γιατί με την καθοδήγηση του δικηγόρου νόμιζαν ότι θα πάρουν και πολλά λεφτά και έλεγαν και παραπάνω. Τώρα εδώ. Τώρα όμως, θα κληθούν κατά την παράσταση βεβαίως, στην Επιτροπή. Και κατά την παράσταση έχει δικαίωμα, προφανώς. Και οι δικαστές που έχουν όλα αλληλοκαταγγελθεί. Βεβαίως. Βεβαίως. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει θα αυτό το οποίο. Αυτή, αυτό κύριε Μπαλάφα, σκουραίνουν τα πράγματα. Αυτό το οποίο είχαμε δει στην προηγούμενη εκδοχή με το ΣΥΡΙΖΑ. Που μόλις ακουμπούσε σε στελέχη που είχαν. Που ήταν στο μηχανισμό στήριξης του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί και το 12 και το 15 και στις πρόσφατες εκλογές, το 80% από τους 100 πρώτα ενεχόμενους στο σκάνδαλο της Νοβάρτης ήταν στελέχη ήταν, του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι στελέχη Νταμπέλα, ήταν η πιο ενεργή στον αγώνα του ΣΥΡΙΖΑ, η πιο ενεργή στον αγώνα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ακριβώς ήταν εκβιαζόμενοι από το ΣΥΡΙΖΑ. Σας καλύπτω, τους έλεγε, ή δεν σας καλύπτω. Σας πάω παρακάτω ή δεν σας πάω. Κύριε Μπαλάφα, ακούτε έτσι. Αλλά είναι. Να, μπορώ. Μπορείτε να μας πείτε ποιος είναι ο πρώτος στη λίστα. Μπορείτε να μας πείτε. Εγώ πρώτη φορά τα ακούω αυτά. Εσείς σας εξηγητής, πέστε μου. Βεβαίως. Αυτό το μύθμα. Κοιτάξτε, προσέξτε. Η ουσία. Τα μυθέματα αποδείχθηκαν. Δεν μ' αρέσουν τα μυθέματα. Στην προανακριτική λοιπόν θα έρθουν όλοι. Ναι, εγώ έχω να μιλήσω. Στην προανακριτική θα έρθουν όλοι. Ο ΣΥΡΙΖΑ εγκαλείται πολιτικά γιατί συγκάλυψε το μεγάλο σκάνδαλο του φαρμάκου, και για να καλύψει όλους αυτούς που με αθέμητες πρακτικές προσπαθούσαν να πλουτίσουν, συγκεκριμένοι άνθρωποι είναι. Να απαντήσει ο κύριος Μπαλάφας, ελάτε κύριε Γκέρογλου. Αφήστε τον να απαντήσει κύριε Γκέρογλου. Έστησε τη σκευωρία. Να απαντήσετε κύριε Μπαλάφα, γιατί τα πράγματα θα σκουρίνουν για σας. Με το που θα έρθουν στην Βουλή και στην αρμόδια επιτροπή οι αντιπαρατηθέμενοι και θα αλλάξουν τα δεδομένα. Τώρα να μιλήσω και εγώ και παρακαλώ. Κρατηθείτε όμως και εγώ δεν παρεμβαίνω τα μιλάω. Ένας αντίλογος από το ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Λοιπόν, εγώ ακούω και βλέπω μυθεύματα. Η ουσία είναι μία. Στο ζήτημα σκάνδαλο λένε συνέχεια όλοι, σκάνδαλο Νοβάρτης, εκατομμύρια δισεκατομμύρια αποδοθήκανε με υπερτιμολογήσεις ακριβών φαρμάκων που για να γίνει υπερτιμολόγηση πρέπει να υπάρχει και υπογραφή υπουργού. Εγώ αυτό λέω, να σας πω κάτι απόλυτα ειλικρινά. Εγώ δεν είμαι ο ευτυχέστερος των θνητών όταν βλέπω πολιτικά πρόσωπα να εγκαλούνται.
Αλλά δεν μπορώ στο. Και μακάρι όλοι να αποδειχθούν όταν αθώοι. Να είμαστε καθαροί για οποιονδήποτε. Γιατί αυτό αντανακλά στο πολιτικό σύστημα που εγώ δεν το θέλω. Όμως δεν μπορώ. Αν έρχονται στοιχεία, αν έρχονται ονόματα, αν έρχεται υπαρκτό σκάνδαλο κατά τον κύριο Μητσοτάκη, κατά το FBI, κατά όλου. Γιατί δεν εξαστεί ο Παπαγγελόπουλο. Γιατί δεν ψηφίσατε να εξαστεί ο Παπαγγελόπουλο. Αφού είναι αθώο, θα αποδοθεί αθώο στην κοινωνία. Γιατί δεν ψηφίσατε, γιατί κρυφτήκατε, γιατί ψηφίσατε. Αυτό δεν έχει άδικο, κύριε Μπαλάφα, τώρα. Γιατί εσεί χαλάγατε κόσμο. Προχτέ γιατί δεν τη δεχτήκατε. Γιατί πιστεύουμε ότι είναι. Γιατί πιστεύουμε. Θα δούμε. Μα είσαι καθαρό ουρανό, σα τραπέζι, δεν φοβάται. Βεβαίως. Γιατί πιστεύουμε, δεν εμποδίζεται η διαδικασία, προχωράει η διαδικασία. Ναι. Θέλαμε να δείξουμε ότι θεωρούμε ότι μπροστά στο καραμπινάτο μεγάλο δισεκατομμυρίων σκάνδαλο κλοπή των χρημάτων του ελληνικού λαού και των φορολογικών πρόκειται για δίθε και βοήθεια. Και η προσπάθεια που γίνεται από τη Νέα Δημοκρατία και όχι μόνο κατά τη γνώμη μου και από συγκεκριμένα, δεν αναφέρομαι εδώ φυσικά σε εσάς, συστημικά μέσα με σχέση με ή να ξεχάσουμε τα εκατομμύρια που κλέψανε και να μιλάμε για συνθήκες και βοήθειες. Και όντας πολιτικά δειλή, το εννοώ, πολιτικά δειλή, λοιπόν, γιατί ενώ λέγανε τα μύρια όσα για τον Τσίπρα, το κάνουν τα μύρια. Δεν σέβεστε την κυρία Βούλτεψ. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Για το θέμα, επειδή δεν πρόκειται περί Νοβάρτης, αλλά περί όλων των φαρμακευτικών εταιριών και δεν πρόκειται για υπερτιμολόγηση, γιατί αυτό θα είχαν ήδη πάει κάποιοι μέσα, αλλά πρόκειται για υπερσυνταγογράφηση. Και επειδή πρόκειται για. Αυτοί οι οποίοι παραπέμφθηκαν είναι αυτοί οι οποίοι. Αυτοί οι οποίοι μείωσαν την τιμή των φαρμάκων, ο κύριος Τσίπρας ευθύνεται προσωπικά, διότι ο κύριος Τσίπρας. Γιατί δεν το βάζει στο κάδρο με ευθύνη. Μισό λεπτό. Υπάρχουν για αυτόν στην αγωνία. Δεν μιλάω για τη σκευωρία. Ρε παιδιά, ένα λεπτό. Δεν είναι εξετάσεις. Αφήστε με μισό λεπτό. Τώρα είναι τη σκευωρία. Για το θέμα του φαρμάκου ευθύνεται προσωπικά. Πρώτον, γιατί ο ίδιος συναντήθηκε με τους φαρμακεμπόρους το Μάρτιο του 2013, όταν ήρθε η τροπολογία το Νοέμβριο του 2013 για μείωση τιμής των φαρμάκων, την προηγουμένη εδώ συνέντευξη τύπου, και είπε να αποσυρθεί, δεν θα την ψηφίσουμε. Μάλιστα. Θέλουμε συζήτηση με τους φορείς. Έκαναν ολόκληρη φασαρία. Κλείνουμε, μέσα στη Βουλή. Κυρία, και το 2015 δεν εξέδωσαν τιμή φαρμάκων, δεν εξέδωσαν ποτέ δελτίο, δελτίο τιμών, μέχρι το Δεκέμβριο του 2015. Το αντίθετο, πλήρωσαν τις φαρμακευτικές εταιρείες. Όχι, παιδιά, δεν γίνεται. Είναι προαναγγελική. Ο κύριος Κουρουμπλής έγινε να μιλήσουμε για το σκάνδαλο, για τα χρήματα που κλέψαν το ελληνικό λαό. Για τους κλέφτες. Κάπατε την επιτροπή και τα συγκαλεί. Τα συγκαλύψατε! Τα συγκαλύψατε με την Ευρωπή! Πάμε σε διάλειμμα, κύριε, σας ευχαριστούμε. Λέει λοιπόν ο κύριος Τσίπρας, λέει ο κύριος Τσίπρας στον οδηγό του. Στον οδηγό του, στο αυτοκίνητο. Του λέει στον οδηγό του, πέρασε με κότσινο. Περνά ο οδηγός του με κότσινο, ο τροχονόμος γράφει τον οδηγό. Έτσι είναι. Πάμε σε διάλειμμα, παιδιά, ελάτε. Γιατί είσαστε πολιτικά δειλοί. Διάλειμμα. Διαγωνισμός από την εκπομπή σήμερα. Χριστούγεννα στο εορταστικό Λονδίνο από τον ταξιδιωτικό οργανισμό Guinness. Ένα πενταήμερο ταξίδι για δύο ενήλικες και έναν